πάμε να φτιάξουμε πρωινό. Μπολάκι. Έρχομαι εδώ πέρα, άκου πέρα. Έχω εκεί τον καθρέφτη, έχω εδώ την κάμερα. Πίνω pre-workout, το οποίο δεν έχει καφέινη, ωραία. Γιατί βλέπουμε την άκρη του ματιού μου. Βλέπουμε την άκρη του ματιού μου καθρέφτη, ότι το χέρι μου, τόσο τερατώδες που είναι, που δεν φαίνεται με αυτό το φακό, αλλά δεν πειράζει, είναι, you have to trust me, ρίχνει σκιά. Οπότε τι κάνω, οπ, αλλάζω χέρι, εδώ, flex, aesthetic pre-workout. Δες πόσο καθαρό και όμορφο είναι. Αλλά θα μείνουμε στο ποδήλατο για τώρα. Καλημέρα σε όλους, Πιαρφίνες εδώ. Έχω 2-3 μερούλες άδειας και θέλω να τα προλάβω όλα. Προφανώς δεν θα γίνουν όλα, όμως θα γίνουν τα βασικότερα, που είναι σούπερ προπόνηση, σούπερ φαγητό. Γι' αυτό και στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε και την προπόνηση και ένα full day of eating. Επιτέλους όλα μετρημένα μετά από πάρα πολλούς μήνες, το οποίο θα είναι μόνο για 2-3 μέρες, αλλά it is what it is, man. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Φύγαμε για pool! Εν τω μεταξύ, τελευταία προπόνηση ήταν η Παρασκευή. Ήταν όλη η εβδομάδα D-Low. Και ακόμα είμαι χατακωμένος και κατακωμένος. Αλλά μόνο και μόνο που έχω άδεια, η ενέργεια ρέει. Ή έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ. Λοιπόν, μπήκαμε gym. Έχουμε εδώ τον Bill που έχουμε να τον δούμε κάτι χρόνια. Αλλά όσο καιρό και να έχουμε να τον δούμε, κάπου τα biceps του αχνοφαίνονται από όποιο σημείο τη γη και να κάτσει. Ήρθε η ώρα. To go in. Είναι μέρα disturbed σήμερα. Πάμε να το σπάσουμε. Let's fucking go. Τέσσερα plates στην μπάρα. Τώρα προπόνηση κάνω ή φτιάχνω βίντεο. Κάτι ενδιάμεσο. Τα δύο plates και τα τρία plates κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Θα κάνω ένα δοκιμαστικό τεστ εδώ. Επειδή έχω κανένα 20ήμερο να κάνω deadlift, δεν θέλω να τα σπάσω όλα σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θέλω απλά να τα σπάσω λίγο, να χαρώ κι εγώ, να νομίζω ότι κάνω gains. Αν είναι πάρα πολύ γρήγορο και άνετο, θα ανεβάσω. Αλλιώς θα κάτσω εδώ και θα κάνω reps εδώ, εντάξει. Να δούμε. Your mind, βεβαίως. Θα το δω. Για να το δούμε. Αυτό το τραγούδι να πάμε σε κανένα επόμενο. Μ' αρέσει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να έχουμε 200 στην μπάρα αυτή τη στιγμή. Έχω 20 μέρες να κάνω deadlift, αλλά τα προηγούμενα φάνηκαν too light. Σταματήσουμε εδώ πρώτη εβδομάδα. Πολύ καλό, εφταράκι. Ακριβώς με την εκπνοή του τραγουδιού. Όπως είδατε, δεν μπορούσα να περιορίσω την χαρά και τον ενθουσιασμό μου για αυτό το set στα deadlift. Πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση για εμένα να μπορώ να αποδώσω σχεδόν όπως το all time καλύτερό μου. Ναι μεν οι συνθήκες είναι όχι ιδανικές με τον ύπνο και το φαγητό του στρατού, παρόλα αυτά είχα βάλει ένα στόχο όταν ξεκίνησα τη θητεία μου, ότι θα επιστρέψω πολύ κοντά στο πικ μου.
Και καθώς μου μένουν άλλες 80 μέρες για να ολοκληρώσω τη θητεία μου, νομίζω ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Ναι μεν δεν μπόρεσα να μεγαλώσω και να προοδεύσω όσο θα ήθελα αυτό το διάστημα, αλλά ήξερα ότι θα είναι ένα διάστημα υπομονής, ένα διάστημα που θα περιμένουμε, θα διατηρούμε αυτό που έχουμε, ώστε με το που μας δοθεί η ευκαιρία, όταν θα τελειώσει δηλαδή η θητεία μου, να είμαστε τόσο κοντά στο πικ μας, τόσο κοντά στο καλύτερό μας, που ό,τι κάνουμε από εκεί και πέρα να μας φέρει νέα πρόοδο. Και πραγματικά η πρόοδο που στοχεύω να πετύχω τους επόμενους μήνες μετά τον στρατό είναι... Έχω θέσει υψηλούς στόχους για τον εαυτό μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά θα τους αντιμετωπίσουμε και θα τους εκτελέσουμε όταν έρθει η ώρα τους. Όσο αφορά τώρα την καθημερινότητα αυτό το διάστημα στο στρατό, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα από τέλος Μαΐου μέχρι τώρα. Έχουν σκληρύνει λίγο, ας το πούμε έτσι, και δεν εννοώ με τις δραστηριότητες του στρατού, απλά εννοώ με το ωράριο του στρατού. Είμαστε πολύ λιγότερα άτομα, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισσότερες υπηρεσίες ο καθένας, πολλές περισσότερες υπηρεσίες ο καθένας. Δηλαδή μπορεί να μας αναλογεί μία ή και καμία έξοδο κάθε εβδομάδα. Έξοδος είναι όταν το απόγευμα φεύγεις και για εμένα που μένω στην πόλη μου επιστρέφω το επόμενο πρωί, έτσι. Αυτή είναι η έξοδος. Για κάποιον που δεν μένει στην πόλη του, βγαίνει το απόγευμα και πρέπει να επιστρέψει το βράδυ. Επίσης, η έξοδος είναι μετά τις 7 κάθε απόγευμα, όταν δηλαδή δικαιούσε να βγεις, το οποίο σου αφήνει πάρα πολύ λίγες ώρες για να εκτελέσεις τις υποχρεώσεις σου και το πρόγραμμά σου. Δηλαδή, αν φύγεις 7 και κάτι από το στρατόπεδο, ακόμα και μέσα στην πόλη που είναι το στρατόπεδο, έτσι, το δικό μου, 5 η ώρα πρέπει να ξυπνήσω για να ετοιμαστώ και να μπω το επόμενο πρωί. Οπότε, τι ώρα θα κοιμηθώ, τι ώρα θα κάνω προπόνηση, τι ώρα θα δουλέψω, είναι περιορισμένος ο χρόνος σε μεγάλο βαθμό. Συν το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές υπηρεσίες μέσα στην εβδομάδα, το οποίο, οι οποίες μας κόβουν από τον βραδινό ύπνο αρκετές ώρες. Τέλος πάντων, ξέρω ότι αυτή είναι μια περίοδος που όντως απλά θα διατηρήσουμε και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να είμαστε σε θέση μετά να τα δώσουμε όλα. Έχω πέσει ελάχιστα ψυχολογικά, δηλαδή αρχίζει να με κουράζει, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να με ενθουσιάζει το γεγονός ότι τελειώνει αυτή η περίοδος. Okay, έχουμε κάνει υπομονή, μπήκαμε δυνατά, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Τον Μάιο άρχισαν να γίνονται λίγο οι συνθήκες πιο δύσκολες, χρονικά πάντα, έτσι. Δεν κάνουμε κάτι δύσκολο εκεί πέρα, δεν μας πιέζουν. Απλώς δεν έχουμε χρόνο, δεν κοιμόμαστε, μόνο αυτό. Και τώρα έχουν περάσει ήδη κάποιοι μήνες με αυτές τις συνθήκες και αρχίζω να νιώθω μια κούραση. Αλλά προφανώς η κούραση δεν είναι αρκετή για να με εμποδίσει να ασχοληθώ με αυτά που θέλω και να κυνηγήσω αυτά που θέλω. Στο επόμενο βίντεο θα δείτε ένα project που ετοίμαζα εδώ και πολλούς μήνες, από Φεβρουάριο ή από Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Και εννοείται η ιδέα ήταν πολλούς μήνες πριν από αυτό το σημείο. Και ελπίζω να σας αρέσει και ελπίζω να στηρίξετε αυτό το νέο ξεκίνημα για εμένα. Γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, δεν έχει να κάνει με την προπόνηση, δεν έχει να κάνει με το coaching, δεν έχει να κάνει με το γυμναστήριο. Είναι κάτι διαφορετικό για εμένα, ένας νέος τομέας, ένα νέο κομμάτι. Αυτά όσο αφορά την προπόνηση και το update του στρατού για αυτήν την περίοδο. Ελπίζω να σας ξανανεβάσω κάτι σύντομα, γιατί το επόμενο βίντεο είναι αυτή η αποκάλυψη, ας το πούμε. Αν με ακολουθείτε σε Instagram και TikTok, σίγουρα θα έχετε δει τι παίζει μέχρι τώρα, μέχρι να βγει αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να στηρίξετε, μπορείτε να τσεκάρετε την MyProtein στο πρώτο link της περιγραφής. Έχουν εκπτώσεις από Παρασκευή με Σάββατο, νομίζω, 42% σε πρωτεΐνες. Ό,τι θέλετε, είτε ρούχα, είτε συμπληρώματα, είτε τρόφιμα, μπορείτε να τα βρείτε στο link και αυτές τις μέρες που σας λέω θα έχετε και σούπερ έκπτωση με τον κωδικό μου. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας. Δεν ξέρετε πόσο ενθουσιασμένος είμαι με αυτή την πρωινή σχεδόν, γιατί τώρα έχει πάει μεσημέρι, έχει πάει 2 η ώρα και 2.30. Πόσο ενθουσιασμένος είμαι με αυτή την προπόνηση. Πραγματικά μου έχει λείψει αυτό το αίσθημα ότι ξυπνάω, κάνω τη βόλτα μου, γιατί βγήκα για βόλτα το πρωί, κάνω τις δουλειές μου, τρώω κανά μια-δυο φορές, τώρα έφαγα μία μόνο και έρχομαι για προπόνηση. Και κάνω την προπόνηση με σχεδόν άδειο γυμναστήριο, κάνα δύο άτομα τα οποία συμπαθώ και τέλεια. Μου έχει λείψει αυτό και θα επιστρέψει σε 80 μερούλες. Υπάρχουν και σημαντικά σχέδια για τότε. Δεν ξέρω τι σας έχω πει από αυτά, αλλά εννοείται θα τα
αντιμετωπίσουμε στην ώρα τους. Θα τα εκτελέσουμε, θα τα υλοποιήσουμε στην ώρα τους. Πάμε ρε φίλε, τι τέλεια που είναι. Μακάρι να το είχα αυτό κάθε μέρα, αλλά όταν το είχα αυτό κάθε μέρα, π.χ. πέρυσι το καλοκαίρι, προφανώς με διαφορετικές συνθήκες, αλλά ας πούμε ότι το είχα κάθε μέρα, okay, ίσως να μην το εκτιμούσα όσο έπρεπε. Γι' αυτό ήρθε ο στρατός να με επαναφέρει στην πραγματικότητα και να μου δείξει ότι μαλάκα, δες τι είχες. Ήσουν πολύ μάγκας, ήσουν άρχοντας. Το σπίτι σου, την προπόνησή σου και όλον τον χρόνο να αντιμετωπίσεις όποιο εμπόδιο και όποιο πρόβλημα προέκυπτε και να κυνηγείς εννοείται τους στόχους σου. Και τώρα δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις γιατί είσαι εδώ μέσα και πίζεις. Αλλά 80 ημερούλες. Άλλο ένα κόκκινο, αυτό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά θα το φάμε και αυτό. Δεν ξέρω παιδιά, νομίζω ότι έτσι αισθάνομαι δηλαδή. Μετά τον στρατό θα γίνει ένα PR version 2.0. Θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, έχω σκυλοπεινάσει, έχω σκυλοδιψάσει και σήμερα για αλλαγή, εντάξει, τώρα με το στρατό να ξέρετε δεν ακολουθώ κάποιο σταθερό πρόγραμμα διατροφής. Προφανώς από ό,τι σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεο προσπαθώ να κάνω λίγη δίαιτα, τρώω λίγο λιγότερο, αλλά καμιά μέρα μπορεί να φάω παραπάνω. Γενικότερα δεν έχασα και πάρα πολύ βάρος από τα 96 έως τα 91. Κάτι έχω χάσει πλάκα-πλάκα και έχω γραμμώσει. Αλλά το προσπαθώ 3 μήνες και. Δηλαδή έπρεπε αυτό να έχει γίνει λίγο πιο γρήγορα. Δεν πειράζει όμως. Συν ότι νιώθω και χάλια. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Σήμερα για αλλαγή λέω να φάω πιο προγραμματισμένα. Θα σας δείξω το κλασικό post-workout γεύμα που θα έτρωγα. Σχεδόν δηλαδή. Συνήθως ήταν δημητριακά με πρωτεΐνη. Τώρα θα είναι κάτι άλλο με πρωτεΐνη. Σε κεράκι. My protein, αλλά όχι απλά my protein. My protein PR fitness, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε ποιος τα έφερε αυτά στην Ελλάδα. Και όταν λέω αυτά εννοώ την my protein. Δες εδώ γεύση peach tea, εντάξει, που είναι περίπου σαν αυτό που μόλις ήπια, αλλά σε πρωτεΐνη. Κρεατίνη δεν βάζω μέσα στην πρωτεΐνη, γιατί χαλάει λίγο τη γεύση. Οπότε αυτό που κάνω είναι να βάζω την κρεατίνη είτε μέσα στη βρώμη είτε μέσα στο γιαούρτι. Εκεί πέρα δεν αλλοιώνει τη γεύση και μια χαρά παίρνω και την κρεατίνη μου. Οπότε 50 γραμμάρια Impact Whey Protein από την αγαπημένη εταιρεία My Protein. Παρεπιπτόντως πριν την προπόνηση αυτό ήπια. Nordic Berries Flavor. Είναι πολύ έντονη γεύση ρε φίλε, εμένα δεν με ξυνίζει πάρα πολύ. Αλλά ό,τι πρέπει χωρίς καφεΐνη. Με είδες πως ήμουν τρελαμένος. Μπορεί να φταίει που έχω και 3 μέρες άδεια. Μπορεί να φταίει και αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί. Ριζογκοφρέτες. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήρα αυτές. Και όχι τις άλλες με τη γεύση. Γιατί αυτές έχουν λιγότερα λιπαρά, εντάξει. Και είπαμε να το παίξουμε σωστή. Για 3 μέρες. Λογικά θα προοδεύσω αυτές τις 3 μέρες που θα είναι σωστός, Λογικά. 70 γραμμάρια, μια χαρά, το 70%. Έχω κι άλλα μέλι. Πόσα μέλια έχω, ρε. Πρέπει να μπω στον όγκο να αρχίσω να ξανατρώω μέλια. Τι είναι αυτό, αυτό πρέπει να είναι καλό. Χαμό. Οπ, παρουσίαση, μπαμ, εδώ είσαι, εντάξει, ριζογκοφρέτες μέλι, συν πρωτεΐνη, πάρτο, πάρτο ρε, πάρτο, post workout. Γιατί είσαι έτσι μου εξηγείς, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει. Έλα εντάξει, καλά είμαστε. Μαλάκα, πάρα πολύ καλά. Φαίνεται καλά. Ναι, φαίνεται τόσο καλά, να ξέρεις. Φαίνεσαι 3D all over the place. Παίχτες μου, με δείχνει, πάμε να σας δείξω. Τρίτο γεύμα, μόνο τρίτο μέχρι στιγμής. Ακολουθήστε. Τώρα όλα τα πλάνα θα είναι από λίγο κάτω προς τα πάνω για να μην φαίνεται τι γίνεται σε αυτήν εδώ την κουζίνα, εντάξει. Λοιπόν, το απόλυτο γεύμα με 3-4 υλικά, ελάτε πιο κοντά. Πατάτες 560 γραμμάρια βρασμένες. Πιάνουμε εδώ τα κοτόπουλα και αρχίζουμε. Παπ, παπ, έτσι κοτοπουλάκι. Παπ, 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 ναι, πάμε, πάμε. Είμαστε μόνο στα 2 υλικά μέχρι στιγμής. Και ήδη το γεύμα αρχίζει να φαίνεται πρόσχαρο. Παίρνουμε και όλα τα μικρά. Παπαπαπαπαπ. Μαζεύεις εδώ τα μικράκια. Αυτά έτσι πρέπει να τα φάω, αλλά θα συγκρατηθώ για να παρουσιάσουμε κάτι όμορφο στη τελική δοκιμασία. 157 και πολύ βάλαμε. Το αφήνεις αυτό εδώ. Τα αυγά ρε μαλακά, έπρεπε να καθαρίσω τα αυγά. Πάμε να καθαρίσουμε πολύ γρήγορα 2 αυγά. Αντέχεις.
Δες πώς θα τα καθαρίσουμε αυτά. Ποιος είμαι τώρα. Θα μου πεις ποιος είσαι, ρε παίχτη, που έχεις τέτοιες γνώσεις. Εντάξει, βλέπεις εδώ πέρα. Και για να μην καούμε, κατάλαβες. Αυτό εντάξει, τώρα είναι ψηλά γράμματα. Πρέπει να κάνεις χρόνια bodybuilding για να τα ξέρεις. Μοιράζεις γνώση πάλι, ρε φίλε, είδες, δεν μπορώ δηλαδή. Είμαι μέσα πόσους μήνες στο στρατό. Α, πες μέσα. Το είδα, ταρακουνήθηκες. Αλλά δεν αντέχω να μην μοιράσω τη γνώση. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ήδη τα πράγματα φαίνονται πολύ όμορφα. Πάμε να κάνουμε μερικές τελευταίες προσθήκες με σούπερ αγνό παρθένο ελαιόλαδο, σαν και εμένα. Αγνό. Έτσι, ρίχνουμε μέσα μια δεκάρα σπέση. Πάρε μια δεκάρα. Δωδεκάρα. Acceptable. Θα το χρειαστείς, έτσι, ορίστε. Μαλάκα, δείτε εδώ, specimen of a man, να πούμε. Αχ, ευτυχώς δεν μας βλέπουν κοπέλες. Θα μας τις έκλεβες. Προσθέτουμε αλάτι, καταβούληση. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, αλλά είναι πεντανόστιμο αυτό εδώ πέρα. Πάμε να φάμε. Μάκρος και πληροφορίες στην οθόνη, εντάξει, πάμε να φάμε. Το mini γευματάκι, αλλά τι να κάνουμε, it is what it is. Vitaline Go Protein. Βεβαίως, με αντιξοδιωτική δράση, χωρίς λιπαρά. Τι χημεία έχει πέσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, αλλά αυτά τα δύο μαζί θα έχουν 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, full δηλαδή πρωτεϊνοσυνθετικό γεύμα. Το τρώμε αυτό και βγαίνουμε εδώ με τους φίλους να πάμε να γλεντήσουμε στην όμορφη πόλη του Βόλου με την υπερβολική υγρασία. Καλό είναι. Κάτσε αυτό το ζουμί όμως πρέπει να ανακατευτεί γιατί είναι πικρίζει. Είναι αστεία, νομίζεις. Για μένα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτός ο φακός που τον ρίχνεις τώρα στο κεφάλι μου, φαίνεται μόνο το κεφάλι μου και φαίνεται λες και δεν έχω όμως, ενώ... Κάτσε, πάντα τράψε, πάντα τράψε. Μπροκ Λέσναρ, να σου γιατίσεις. Γιαουρτάκι, 200 γραμμάρια, 25 γραμμάρια πρωτεΐνη και 50 γραμμάρια δημητριακά, εντάξει. Αυτά είναι κάτι καινούργια δημητριακά που βρήκαμε εδώ με τον Άλεξ, με salted caramel και καλά. Και έχουν πολύ λίγα λιπαρά, παραδόξως. Παραδόξως. Οπότε, εδώ είναι το γεύμα. Το τρώω, πάω για ύπνο, είναι μία η ώρα, ελπίζω να μην ξυπνήσω πολύ νωρίς αύριο. Αν και το ωράριο του στρατού δεν έχει φύγει από μέσα μου με μία μεράδια. Like, subscribe, coaching, my protein, you know what it is. Καληνύχτα. Δεν είμαι καθόλου καλά, προ. Είμαι χάλια. Τώρα το κατάλαβα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.